Θα πάμε στην Χανιώτισσα Ορειβάτισσα. Αποτέλεσε μέλος μιας ελληνικής αποστολής. Μια ελληνική αποστολή η οποία πάτησε, κατέκτησε κάποιες από τις υψηλότερες κορυφές των Ιμαλαίων. Πάμε στην Αναστασία Τζανάκη να την χαιρετήσουμε και να την καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας, Αναστασία. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς σας βρήκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κορυφή η οποία αγγίζει τα πόσα μέτρα? 6.000. Ναι, 6.476, σχεδόν 6,5. Και είναι η... Είναι μια κορυφή. Κορυφή με την ονομασία... Μέρα πήγε. Κορυφή Μέρα. Είναι κορυφή Μέρα. Είναι μια παλιά. Συνολικά ήσασταν 20 άτομα, αν δεν κάνω λάθος 11 κατορθώσατε και συνεχίσατε και φτάσατε και πατήσατε την κορυφή. Πολύ σωστά. Ήμασταν μια ομάδα 20 ατόμων από Ορειβάτες από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν από Λάρισα, από Κρήτη εγώ, από Θεσσαλονίκη, από Σύφνο, από διάφορα μέλη. Οι 11 ανεβήκαμε. Έκανα το τελευταίο κάμπ με το γινώσιο του ψωμέτρου. Ναι. Οπότε ήταν ασφαλές να γυρίσουν ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Οπότε και γυρίσαν τα παιδιά και ανεβήκαμε οι υπόλοιποι 11. Ξεκινήσατε από το Νεπάλ, από την πρωτεύουσα? Ξεκινήσαμε από το Καθμαντού. Μετά πήραμε μια μικρή πτήση και κάναμε μια διαδρομή η οποία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, δεν ξέρω αν είναι πολύ δυτική. Ναι. Καταλήξαμε σε ένα πυροδρόμιο που λέγεται Φαπλού. Μετά πήγαμε σε ένα χωριό και την μεθεπόμενη μέρα ξεκινήσαμε την πεζοπορία. Δηλαδή ξεκινήσατε οδικός, αεροπορικός, περπάτημα και μετά... Ναι. Και μετά γύρισαμε από τη δημοφιλή διαδρομή, από το επιστροφή από το αεροδρόμιο της Λούκα, που εκεί είναι το πιο δημοφιλές κομμάτι, είναι πιο πολύ δυτική. Κάναμε ουσιαστικά ένα κύκλο. Πατήσατε πιο πριν φτάσετε στην κορυφή Μέρα, όπως μας είπες, πατήσατε και άλλες κορυφές, περάσατε και από άλλα σημεία τα οποία είναι εξίσου δύσκολα. Η κορυφή ήταν το υψηλότερο σημείο, αλλά ναι, όλη η διαδρομή μέχρι και την κορυφή ήταν απαιτητικό. Δηλαδή είχε δύσκολα περάσματα, είχε επίπονη ανάβωση, είχε πολύ ωραίο περπάτημα. Το πιο ψηλό όμως ήταν το σημείο της κορυφής. Αλλά μέχρι να φτάσει στην κορυφή πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Και αν δεν κάνω λάθος, περιμετρικά της κορυφής βλέπεις κάποιους γίγαντες, η αλήθεια είναι. Είναι ξεχωριστό σημείο. Ναι, αυτό που λέτε, είναι μια κορυφή η οποία σου δίνει άπλετη θέαση, δηλαδή βλέπεις το Everest απέναντί σου, βλέπεις το South Pole του Everest, το διασελάκι που είναι πριν το Everest, βλέπεις το Μακαλού, το Αμπαναμπλάμ, το Μπαρούτσε, το Τσογιού. Είναι ένα κομμάτι που αξίζει πραγματικά τον κόπο. Δηλαδή βλέπεις 5 από τα ψηλότερα σημεία του πλανήτη και νομίζω ότι εκεί βλέπεις, ας πούμε, πόσο μεγάλα είναι τα βουνά και πόσο έτσι μικροί είμαστε εμείς. Πόση ώρα παραμείνατε στην κορυφή? Γύρω στη μισή ώρα, περίπου εκεί, μέχρι να βγάλουμε φωτογραφίες. Εντάξει, είναι μια σχετικά μικρή κορυφή και ανεβαίνανε και άλλοι ορειβάτες, οπότε δεν είναι πολύ σωστό και ασφαλές το να είσαι πολλή ώρα στην κορυφή πάρα πολλά άτομα. Επίσης, έχεις το κομμάτι της επιστροφής, πρέπει να γυρίσεις πίσω νωρίς, οπότε τα χρονικά περιθώρια είναι κάπως έτσι στενά. Δεν έχεις την πολυτελεία να μείνεις πάρα πολύ, αν και θες να μείνεις πάρα πολύ. Είναι απίστευτα εκεί πάνω. Και τα συναισθήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την επιτυχία ποια είναι? Είναι ότι θες να ξαναπάς εκεί κάποια στιγμή. Νιώθεις δέος όταν βλέπεις αυτά τα σημεία του πλανήτη. Νιώθεις φοβερή κόπωση μέχρι να φτάσεις μέχρι εκεί. Αλλά είναι τόσο μαγικά εκεί πάνω. Δηλαδή, περπατάς και περνάς μέσα από τα σύννεφα, ανεβαίνεις πάνω από τα σύννεφα. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Συν το συνδυασμό με την κούραση και όλα αυτά, τα κάνουν όλα πολύ έντονα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω κάποια στιγμή ο καθένας με τον τρόπο του πρέπει να το κάνει. Σκέφτηκες να εγκαταλείψεις κάποια στιγμή και αν ναι, τι σε έκανε να προχωρήσεις? Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή δεν σκέφτηκα ποτέ να καταλήξω, γιατί ήταν στόχος για μένα τα Ιμαλάια. Δεν ένιωσα σωματικά αδύναμη ώστε να μην μπορούσα να συνεχίσω. Απλά το τελευταίο βράδυ πριν ξεκινήσουμε για την κορυφή, που ξεκινήσαμε την πεζοπορία 2 η ώρα τη νύχτα,
και ξεκινήσαμε με φακούς κεφαλής. Εκεί το κρύο είναι πολύ έντονο, είναι πάρα πολύ δυνατό. Όπως ξεκινήσαμε ήταν πολύ δύσκολα για όλους μας, για όλη την ομάδα. Και αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα είναι ότι δεν θυμάμαι να περιμένω την ανατολή του ηλίου τόσο πολύ στη ζωή μου όσο εκείνη τη φορά. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να θύμισα πιο πολύ την ανατολή εκτός από εκείνο το βράδυ. Αλλά όχι, δεν σκέφτηκα ποτέ να καταλήξω. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει και με αυτό να κλείσουμε, απευθυνόμενοι και στους τηλεθεατές, ποιο είναι, μέσα χρησιμοποιώντας λίγες λέξεις. Το μήνυμα είναι να αγαπάμε τη φύση, να σεβόμαστε τη φύση, να πηγαίνουμε στη φύση και να περνάμε όμορφα εκεί με ασφάλεια και να το ευχαριστιόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σεβόμαστε και να είμαστε στη φύση. Έχω μάθει και έχω διαβάσει ο επόμενος στόχος είναι Άλπης, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μία σκέψη, γιατί ξέρετε αυτό το πράγμα με τα βουνά είναι όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία πάντα υπάρχει κάτι έξτρα. Ναι. Υπάρχει μία σκέψη για το ΣΕΜΤΕΒΙ για μία αποστολή που θα γίνει επίσης στις Άλπης για το Mont Blanc, που είναι η υψηλότερη στη δυτική Ευρώπη κορυφή. Και υπάρχει και μία σκέψη για μία μεγάλη μεγάλη με το καλό να τα ξαναπούμε λοιπόν και να επικοινωνήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την ευγένειά σας. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν.